δύσκολη έδρα, δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Καλή διαχείριση από την ομάδα σας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί κατά τα ψέματα ήταν κάτι σαν κράσι τεστ του Κάποια στιγμή εγώ φοβόμουν πολύ το παιχνίδι αυτό γιατί περίμενα να βγει κάποια κούραση στα παιδιά και αυτό έγινε. Είχαμε 4-5 οι οποίοι δεν ήταν σε καλή μέρα, ήταν σε πολύ άσχημη μέρα. Παρ' όλα αυτά όμως ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι, είχαμε πολύ καλές αλληλοκαλύψεις όσον αφορά την αμυντική συμπεριφορά μας. Αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος από το επιθετικό κομμάτι γιατί μπορούσαμε να βγάλουμε πολλές φάσεις και δεν το κάναμε κάνοντας λανθασμένες κινήσεις και λανθασμένες επιλογές στην τελική πάσα. Και κοντέψαμε να το πληρώσουμε αυτό στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αλλά πρέπει να πω ότι σήμερα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, τα κάλυψαν με την ψυχή, με τη δύναμη, με τη θέληση και αυτό ικανοποιεί όχι μόνο εμένα και όλους αυτούς που τους βλέπουν. Και αυτό για μένα είναι το καλύτερο μήνυμα που πήρα σήμερα. Πέντε σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη, έχει καλούς παίχτες και είναι μια δύσκολη έδρα για τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Είδαμε πώς κάποια στιγμή το Μάκ να γυρίζει πίσω να κάνει τον αριστερό Μάκ για να κόψει την επίθεση αντιπάλου. Είδαμε πώς αλπικίνητα γίνεται στόπερ για να μπλοκάρει σου το αντιπάλου. Δεν μπορεί κατσικά στο τέλος να καλύπτει το ανέβασμα του τερματοφύλακα. Μήπως τελικά αυτό είναι το μυστικό του προφίλου Μάκ. Πράγματα που δεν τα έκανε. Δηλαδή η διάθεση που έχουν οι παίκτες να θυσιαστούν ένα για τον άλλο, να καλύψουν ένα στα κενά του άλλου. Αυτό είναι ομάδα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δουλεύουμε από την πρώτη μέρα την προετοιμασία για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό φαίνεται, αυτό είπα. Είναι λίγο φαϊνότερο. Κόψου, καλησπέρα. Μετά το μάτς το προηγούμενο είχαμε σταθεί όλοι στο Τζανχάρη, στην αμφιμαστικότητά του, στη μαχητικότητά του. Ξέρω ότι δεν θέλετε να μιλάτε για παίκτες. Αλλά όσοι ζούμε το κατσικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εμφανώς κυρίως την ψυχολογία. Φέτος το είδαμε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, συμφωνείτε? Το Κατσικά. Ναι. Ο Κατσικά στα δείγματά του τα έδειξε και στα φιλικά παιχνίδια. Λέω για φέτος, όχι για... Κοιτάξτε, να πω κάτι για όλα αυτά τα θέματα για να τελειώνει. Αυτά τα παιδιά όλα θέλουν εμπιστοσύνη. Στον ΠΑΟΚ εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά δεν υπήρχε. Και δεν υπάρχει ακόμα. Για μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με το πρώτο λάθος που θα κάνουν θα τους κάνετε κομμάτια πρώτοι εσείς. Αυτό συμβαίνει πάντα με τα Ελληνόπουλα. Τι να κάνουμε τώρα? Εμείς είμαστε εδώ για να βλέπουμε αυτούς οι οποίοι είναι εδώ. Και αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη στη δουλειά, στην προσπάθεια, για να... Και αυτό γίνεται αποδεκτό από τα αποδυτήρια. Λέμε για μεταγραφές. Ο Τσανδάρης λοιπόν είναι μεταγραφή. Ο Κατσικάς είναι μεταγραφή. Και εγώ ακόμα περιμένω και άλλα παιδιά να έρθουν, τα οποία θα αποδείξουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μεταγραφές αρκετές. Δεν θέλω να μιλάω εγώ, θέλω να μιλάνε τα παιδιά τα ίδια με την αγωνιστική τους κατάσταση, όχι με τα λόγια. Μένα δεν μου αρέσουν τα λόγια. Είμαι ευχαριστημένος, επαναλαμβάνω, γιατί σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο της ομάδος, είδατε, δεν ξεκίνησα το Τζιόλι και δεν έκανα λάθος, γιατί ήταν πολύ αργός στις κινήσεις του, αργός στις επιλογές του, αλλά μπήκε μέσα για να βοηθήσει με την εμπειρία του. Είναι και άλλα παιδιά που ήταν έτσι. Αλλά τα καλύπτουμε όλα αυτά, όπως είπαμε, με την προσπάθεια και τη θέληση. Όπως 4 αγωνιστικές, 10 βαθμοί. Θετικός αγωνισμός ή δεν λέει τίποτα? Τι να μου πει εμένα αυτό, δεν μου λέει τίποτα. Εγώ σας είπα, δουλεύω και... Προσπάθεια είναι για να είμαστε καλά το Μάιο. Αυτό κάνω σε όλες τις ομάδες που δουλεύω. Αυτό είναι το μυστικό, αυτή είναι η όλη προσπάθεια που γίνεται. Από την πρώτη μέρα που θα πάω στην ομάδα. Και θα βλέπουμε κάθε παιχνίδι που έρθει σαν να είναι το τελευταίο. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Εάν συνεχίσουμε
πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς, πάνω σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, σε αυτή τη φιλοσοφία, τότε θα είμαστε χαρούμενοι και εμείς και ο κόσμος και όλοι αυτοί που αγαπούν αυτή την ομάδα. Δεν υπάρχει μυστικό. Υπάρχει μόνο δουλειά και κατεβασμένα κεφάλια. Προηγουμένως, όπως μιλήσατε για κούραση, αυτό σημαίνει ότι επειδή τα μάτια είναι συνεχόμενα, δεν σταματάνε, ανά τρεις μέρες. Από εδώ και πέρα, αυτό πώς αντιμετωπίσετε, με θα ανοίξει και άλλο, θα ανοίξουν και άλλο επιλογές σας στους παίκτες που θα τρώνε αυτές τις συμμετοχές. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό είπα ότι θα δείτε κι άλλο. Έρχεται αργή για νομένη σαν την Πέμπτη. Θα παίξει μια άλλη ομάδα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο ΠΑΟΚ έχει 27 παίχτες. Εσείς νομίζετε ότι έχει 11. Γιατί εσείς τους έχετε 11 και γιατί ο κόσμος έχει 11. Εγώ αυτό απορώ. Δεν είναι 11 τα παιδιά, είναι πολλά.